Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησαν στο Άμφισσα Press οι εκπρόσωποι των φοιτητών του ΤΕΙ Άμφισσας, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα γεγονότα της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΙ Λαμίας. Καταγγέλνουν τη συμπεριφορά και τις μεθοδεύσεις της Προέδρου του Παρατήματος, κυρίας Γιαλιτάκη, ενώ προβάλλουν τις θέσεις των φοιτητών και τη θέλησή τους να παραμείνει το παράρτημα στην πόλη της Άμφισσας. Παρουσιάστηκε ως εξής: «Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε, ήμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι εξ αρχής. Στο έγγραφο που στάλθηκε και στη στάση που υιοθέτησε η προϊσταμένη του τμήματος σε συνεργασία με τους μόνιμους καθηγητές, στο να φύγει το τμήμα. Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και αυτή τη στάση θα στηρίξουμε μέχρι και τελευταία στιγμή». Η Αγγελική Σπανού και η Μαρία Γεμενετζή, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Άμφισσας, παρουσιάζουν όλο το παρασκήνιο που οδήγησε σε αυτή τη δυσμενή απόφαση για το ΤΕΙ. Μεθόδευση στην πορεία μάλλον της συζήτησης, δεν θα πούμε μόνο για την απόφαση, θα μιλήσουμε και για την πορεία της συζήτησης, πιστεύουμε πως υπήρχε. Θα μπορούσε κάλλιστα ο καθένας του οποίου η γνώμη θα κρινόταν από τη συζήτηση και δεν θα υπήρχε κάποια προδιάθεση ίσως για το αποτέλεσμα, δεν θα ήταν προκαθορισμένο το αποτέλεσμα, θα μπορούσε από αυτά που είχε ακούσει από εμάς και από τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι ήταν μαζί μας εξ αρχής και ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι στο να φύγουμε κι εμείς από εδώ, πιστεύω ότι όποιος είχε ακούσει θα είχε λάβει τη σωστή απόφαση και δεν θα υπήρχαν τόσοι ψήφοι υπέρ του να φύγει το ΤΕΙ της Άμφισσας. Γιατί δεν μιλάμε καθαρά για το συμφέρον της Λαμίας, μιλάμε καθαρά για το συμφέρον όλων μας. Και της Λαμίας και του παρατήματος εδώ στην Άμφισσα και του Καρπενησίου, γιατί είναι ένα σώμα αυτό. Γενικώς, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εχθές δεν πήγαμε απροετοίμαστη, πήγαμε με επιχειρήματα, είχαμε συγκεκριμένη πρόταση, είχαμε μελετήσει την όλη κατάσταση. Αυτό δεν εισακούστηκε μέσα, μάλιστα κιόλας ότι προσπεράστηκε. Ό,τι και αν είπαμε, το αποτέλεσμα ήταν αυτό, ότι η όλη συνέλευση είχε κριθεί από την αρχή. Οπότε ό,τι και να κάναμε, ό,τι και να λέγαμε, δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Πλήρης αδιαφορία από την πρόεδρο του παρατήματος στα αιτήματά τους, αμέριστη συμπαράσταση από τους φορείς της πόλης και του νομού Φωκίδας, δηλώνουν οι ίδιες και καλούν τους φορείς της Άμφισσας και της ευρύτερης περιοχής να αντιδράσουν στην απόφαση που πάρθηκε για λουκέτο στο παράρτημα και μεταφορά του στη Λαμία. Οι φορείς της Άμφισσας ήταν εξ αρχής μαζί μας. Πήγαμε σαν ένα σώμα εκεί. Ήταν η αντιπεριφερειάρχη η κυρία Γαζή, ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιωτόπουλος, ο δήμαρχος Δελφών κ. Φουσέκης, ο αντιδήμαρχος Δελφών κ. Ταγκαλής. Είχαμε πάει λοιπόν σαν ένα σώμα να περάσουμε αυτή την πρόταση του να μην φύγει το ΤΕΙ. Δεν μιλάμε για πρόταση πλέον, μιλάμε για ένα γεγονός. Δεν πρέπει να φύγει το ΤΕΙ. Και ήταν εξ αρχής μαζί μας όλη αυτή την πορεία του θέματος. Η τοπική κοινωνία ανέκαθεν ήταν κοντά μας. Πόσο μάλλον τώρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε εμείς σαν ΤΕΙ, σαν παράρτημα και που ζητάμε τη βοήθειά τους και μας την έχουν δώσει απλόχειρα. Να πούμε ότι κατά το παρελθόν είχαμε χρειαστεί κάποιους τοπικούς φορείς από εδώ πέρα, την τοπική κοινωνία, το δήμαρχο και τους υπόλοιπους για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εργασίες που θέλαμε, κάποιες έρευνες σε ερευνητικό κομμάτι σε σχέση με το διαγνωστικό αντικείμενό μας. Ήταν πάντα ανοιχτοί, ήταν πάντα δίπλα μας και μας είχαν εξυπηρετήσει σε πολλά πράγματα. Και τη στιγμή που δεν μας άκουγε το δικό μας θέμα, η διοίκηση του τμήματος, απευθυνόμασταν κατευθείαν στην τοπική κοινότητα και πάντα ήταν εκεί. Και ενεργά εκεί, όχι απλά να δείξει το παρόν, ήταν ενεργά και μας βοήθησε πραγματικά σε όλο αυτό. Επίσης, οι ίδιες καταγγέλουν τους εκπροσώπους των φοιτητών Λαμίας για άδειασμα της απόφασής τους για παραμονή του ΤΕΙ στην πόλη της Άμφισσας. Ο Σύλλογος Φοιτητών της Λαμίας, χτες, με το που πήγαμε, κάναμε μια συνάντηση. Μιλήσαμε για κάποια πράγματα και τους εκφράσαμε ότι δεν θέλαμε εμείς, τους λόγους που δεν θέλουμε εμείς να μεταφερθούμε στη Λαμία. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη συνέλευση γυρίσανε και είπανε το αντίθετο και ισχυριστήκαν ότι εμείς θέλουμε να φύγουμε. Πράγμα που επηρέασε τη γνώμη, αλλά γενικότερα η όλη συνέλευση ήταν, θεωρώ, καθοδηγούμενη. Αυτά. Και η εντύπωση που δόθηκε ήταν ψευδής. Αλλιώς έγινε η συζήτηση, αλλιώς υπόθηκε στην πορεία. Σε καμία περίπτωση δεν ακούστηκαν λόγια από εμάς σε αυτούς. Και εντελώς λάθος ακουστήκανε γενικότερα μέσα στη συνέλευση το πώς είχαμε συζητήσει εμείς και το ύφος που είχαμε υιοθετήσει στην συζήτηση πριν τη συνέλευση και κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.